Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Συρίγο. Καλώς σας βρίσκω, κύριε Δαμοπολίτη. Κύριε Συρίγο, στα πλαίσια ενός κύκλου εκπομπών που κάνουμε για την κρασιατική καταστροφή, δεν θα μπορούσε να λείψει η δική σας παρουσία και η δική σας άποψη. Είχαμε παρουσιάσει και πριν από κάμποσους μήνες το βιβλίο σας για την μικρασιατική καταστροφή, 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Και θέλω, επειδή είναι η τρίτη στη σειρά εκπομπή που κάνουμε για το ίδιο θέμα, να μας δώσετε λίγο την πρώτη οπτική μέσα από δύο συνθήματα τα οποία εκφράζουν δύο διαφορετικούς κόσμους στο ίδιο κράτος. Το ένα σύνθημα είναι «Η μικρή πλην έντιμη Ελλάς» και όσους το εκπροσωπούν και όσα πρεσβεύουν και πιστεύουν, και στο άλλο είναι «Όσοι πιστεύουν για την δημιουργία της μεγάλης ιδέας», που η πανοργία της ιστορίας βέβαια έφερε τους πρώτους να ενισχύουν, να εφαρμόσουν μάλλον την τακτική των δεύτερων στη μεγάλη ιδέα. Να διευθυνήσουμε κάτι. Η μεγάλη ιδέα είναι κάτι το οποίο διαπερνά το ελληνικό κράτος και τους Έλληνες όλο το 19ο αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα. Όλοι συμφωνούν ως προς τη μεγάλη ιδέα. Το θέμα είναι ποιος θα την πραγματώσει τη μεγάλη ιδέα. Και η σύγκρουση, ο εθνικός διχασμός που δημιουργείται με το Βενιζέλο είναι αυτός που οδηγεί μία πλευρά να υιοθετήσει αντιλήψεις της μικράς πύλη ενδύμου Ελλάδος. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στις προεκλογικές συγκεντρώσεις που γίνονται το 1920, το Νοέμβριο του 1920, έχουμε τις εκλογές όπου κατεβαίνει η Ηνωμένη Αντιπολίτευση, δηλαδή η αντιβενιζελική, και η απέναντι πλευρά, οι φιλελεύθεροι, έχουν ως προεκλογικό τους φυλάδιο το χάρτη της Μεγάλης Ελλάδος. Ένας βουλευτής, ένας υποψήφιος βουλευτής από τη Μεσσηνία, τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής μου, ο Κουμουνδούρος, γιος του Κουμουνδούρου, του παλιού πρωθυπουργού, σε μια προεκλογική συγκέντρωση απευθύνεται προς τον κόσμο που είναι από κάτω και τους λέει τα εξής. Και που πήγαμε στη Μικρά Ασία, σάμπος μεγάλωσε το αμπελάκι σου, σάμπος απέκτησες περισσότερες ρίζες ελιές και στη συνέχεια παίρνει το χάρτη της Μεγάλης Ελλάδος, το χάρτη όπως είχε γίνει με τις ελίτες των Σευρών για ένα κυριολεκτό, η Ελλάς, και τον σκίζει με τη φράση «Δεν τα θέλουμε». Ποιος είναι αυτός που τα λέει αυτά τα πράγματα? Είναι ένας κάποιος προδότης, ρήψας, ποιησή όλα αυτά τα πράγματα? Όπως σας είπα, ήταν ο γιος του παλιού πρωθυπουργού Κουμουνδούρου, ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Στον πόλεμο του 1897 ήταν από τους ελαχίστους στρατιωτικούς που είχαν κατορθώσει να διατηρήσουν την μονάδα τους ενωμένη και να μην διαλυθεί στον πανικό που είχε δημιουργηθεί, και το 1912-13 ζήτησε και πήγε εθελοντής να πολεμήσει στους Βαλκανικούς πολέμους. Το λέω αυτό διότι ένα από τα προβλήματα της φυλής μας δεν είναι ως προς τη μεγάλη ιδέα η οποία διακατήχε τους πάντες, ήταν ποιος θα την πραγμάτωνε. Μία από τις διαφωνίες που υπήρχαν τότε ήταν να πάμε προς τη Σμύρνη ή προς την Κωνσταντινούπολη, έλεγε κάποιος άλλος. Το γεγονός ότι η μεγάλη ιδέα είναι κάτι που διακατέχει όλο τον ελληνικό λαό φαίνεται από το γεγονός ότι μετά το 1900 οι μετανάστες, οι Έλληνες που πήγαν στην Αμερική, κυρίως από την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, επιστρέφουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία πίσω, μεταξύ αυτών και προπάπους μου, για να πολεμήσουν στους Βαλκανικούς πολέμους. Διότι αυτή ήταν η αντίληψή τους, το πιστεύανε αυτό το πράγμα. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουμε κοινωνικά κινήματα το 19ο αιώνα. Διότι η απελευθέρωση των αδελφών στις γειτονικές ακριβώς εδαφικές περιοχές προς την Ελλάδα είναι κάτι το οποίο συνενώνει τον κόσμο και είναι καθολικό αίτημα. Τώρα, από την ώρα που αρχίζει ο εθνικός διχασμός, διάφοροι με προεξάρχοντες, παραδείγματος το Γιώργιο Βλάχο, τότε διευθυντή της Καθημερινής, προβάλλουν την αντίληψη της μικράς πλην εντύμου Ελλάδος. Αλλά θεωρώ ότι είναι στο πλαίσιο του εθνικού διχασμού πρωτίστως.
Λέτε δηλαδή ότι ο ιδεολογικός εμποτισμός δεν αφήνει το περιθώριο νοητικά να αντιληφθούν το εθνικό συμφέρον. Δεν βλέπουν τίποτα, είναι τυφλωμένοι από το μίσος τους. Η βενιζελική εναντίον των αντιπάλων τους και η αντιβενιζελική εναντίον του Βενιζέλου. Προσπαθώντας... Ο Γιώργιος Θεοτοκάς στο βιβλίο του Αργό, το οποίο το έγραψε ηλικία 26-27 ετών, περιγράφει δύο στο δεύτερο τόμο, τον οποίο συστήνω, η Αργό του Θεοτοκά. Ήταν παλιά από τις εκδόσεις Εστία, νομίζω εξακολουθεί να βγαίνει από τις εκδόσεις Εστία. Ο Θεοτοκάς περνάει το σαφέστατο μήνυμα ότι εγώ, φωτογραφίζει την ελληνική κοινωνία και λέει, εγώ τι βλέπω, βλέπω μία κοινωνία η οποία περιμένει το Βενιζέλο να το δει ή ως διάβολο ή ως Θεό. Ένα από τα δύο. Και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται κάποια στιγμή ο Βενιζέλος και σαρώνονται οι αντίπαλοι του. Μέσα σε όλο αυτό το σκοτεινό σκηνικό προσπαθούμε να φωτογραφίσουμε, μάλλον να σχεγραφίσουμε τον εχθρό για αυτόν που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, μια τάση ιστορικών. Κολλάει με αυτό που λένε και πολλοί μέσα από το κοινωνικό σώμα, ότι φταίνε οι ξένοι μας πούλησαν και ούτω καθεξής. Εσείς περιγράφετε τώρα ότι ένας από τους μεγάλους εχθρούς είναι οι εμφύλιες διαμάχες, που είναι το αγαπημένο μας σπορ και πάντα στα σταυροδρόμια της ιστορίας είναι εκεί. Σε αυτό όμως το φταίνε οι ξένοι. Πόσο μπορούμε να το ζυγιάσουμε σύμφωνα με τα ιστορικά γεγονότα όταν από τη στιγμή που το Νοέμβριο του 20, όπως είπατε, έχουμε αλλαγή κυβέρνηση και η νέα κυβέρνηση αλλάζει στρατόπεδο, πάει με τις υπηρετικές δυνάμεις, οπότε εγκαταλείπει τις ναυτικές δυνάμεις, δεν ήταν φυσικό επακόλουθο ότι σε αυτό τον αγώνα που είχε χτίσει τότε ο Βενιζέλος και με την έγκριση τους είχαμε μπει ας πούμε στη Μικρά Ασία και όλα τα πήγαινε εκ παραλλήλου και δια της διπλωματικής οδού και με την εξωτερική πολιτική και με το στρατό, αυτό θα έχανε τουλάχιστον τον ένα βραχίωνα. Λοιπόν, οι ξένοι ενδιαφέρονται για τα συμφέροντά τους. Πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα, καλό θα ήταν και εμείς να ενδιαφερόμαστε για τα συμφέροντά μας. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις τους ξένους γιατί ενδιαφέρονται για τα συμφέροντά τους. Εκείνο που μπορείς να κατηγορήσεις είναι τους Έλληνες, διότι παραβλέπει τα συμφέροντά τους. Επομένως, εάν σε κάποιον βρίσκω το κύριο πρόβλημα, είναι στην ελληνική πλευρά, η οποία βυθίστηκε με ενθουσιασμό στον εθνικό διχασμό. Και σε αυτό φταίνε και οι δύο πλευρές. Και η βενιζελική και η αντιβενιζελική. Δεν υπάρχει διάκριση. Το λέω διότι, να σας πω παραδείγμα, ότι ο θεσμός της εξορίας, της υπερορίας όπως λεγόταν τότε, καθιερώνεται επί Βενιζέλου, ο οποίος μαζεύει τους πολιτικούς του αντιπάλους και τους στέλνει εξορία. Η περίοδος 18-20, μέχρι τις εκλογές του 20, θεωρείται και εμπολής δικαίως από τους αντιπάλους του Βενιζέλου ως μία περίοδος τρομοκρατίας εις βάρος των αντιβενιζελικών. Δηλαδή αυτό που είχε συμβεί το 15 με 17 με ακρότητες όπως τα αναθέματα και όλα αυτά, την περίοδο που ο Βενιζέλος διαπραγματεύεται στο εξωτερικό τη Μεγάλη Ελλάδα, τι θα κάνουμε, πώς θα φτάσουμε στη δίκη των Σευρών, την ίδια ώρα οι άνθρωποι του στην Ελλάδα φέρονται πολλές φορές με σκαιό τρόπο στους αντιπάλους τους. Επομένως, εκείνο που με ενδιαφέρει δεν είναι τόσο οι μεγάλες δυνάμεις που επαναλαμβάνω τη δουλειά τους κάνουν. Είναι εμείς τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό όμως είναι κάτι που γίνεται μέσα στην πολιτική ελίτ και μεταφέρεται βέβαια και στην κοινωνία, αλλά εγώ θέλω να σας πείτε, στην περίπτωση που ο εθνικός διχασμός υπάρχει όμως και μια οπτική, δηλαδή στην περίπτωση που την ώρα που αναλαμβάνει η Ηνωμένη Αντιπολίτευση και ενορχιστρώνει από πίσω ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, αν δεν άλλαζε, το έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία, δεν άλλαζε την γραμμή Βενιζέλου ως προς το συμμαχικό πλαίσιο, ποια θα ήταν η εξέλιξη?
τα φταίγανε πάλι ξένοι, ας πούμε, αν τυχόν και είχαν μια καλύτερη εξέλιξη στο πολιτικό πεδίο. Όχι, όταν χάνουμε φταίνει οι άλλοι, όταν κερδίζουμε είμαστε, είναι, το κάνουμε εμείς πάντα. Να πω κάτι. Μόνο και μόνον η αναφορά στο όνομα του Κωνσταντίνου αποτελούσε για τους ξένους ανάθεμα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και εμείς τι λέμε? Λέμε δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα τον φέρουμε, θα τον καταπιούν. Τι να κάνουμε? Είναι απόφαση του ελληνικού λαού. Τον φέραμε και οι ξένοι, παρεπιπτόντως οι ξένοι, μας είχαν ενημερώσει. Και μας είχαν πει μην τον φέρετε. Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου και πριν το δημοψήφισμα. Άρα εμείς θεωρήσαμε ότι οι ξένοι έτσι το λένε, οπότε έχουμε περιθώριο να το πούμε, γιατί είμαστε ο κυρίαρχος λαός, ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα. Κυρίαρχος λαός. Αλλά ο κυρίαρχος λαός έμεινε χωρίς συμμάχους μετά και μετά κόβαμε το νόμισμα για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την εκστρατεία στη Μικρά Ασία. Αυτό θυμίζει πάντως πολύ την εποχή των μνημονίων και της διαπραγμάτευσης του κυρίαρχου λαού και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης. Πρέπει κάθε φορά, κύριε Δαμαβολίτη, πρέπει κάθε φορά να βλέπουμε και το διεθνές πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Εμείς έχουμε έχει τελειώσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η Ελλάδα έχει μπει την τελευταία στιγμή, χάρη στην ευφυΐα Βενιζέλου και στις ικανότητες του διπλωματικές, έχει μπει στην πλευρά των νυχτών. Αλλά έχουμε χάσει ελάχιστους στρατιώτες. Οι Ιταλοί έχουν χάσει κάπου 700-800.000 άτομα. Οι Γάλλοι έχουν χάσει σχεδόν 2 εκατομμύρια. Και ξαφνικά σου λένε, θα έρθει η Ελλάδα, η οποία ούτε πολέμησε, μπήκε στον πόλεμο την τελευταία στιγμή, και θα έχει όλα τα ωφέλη, θα πάει τόσο καλά. Το βλέπανε και με μισομάτι. Πρέπει να καταλάβεις ποιος είναι ο εχθρός σου. Ο εχθρός μας εκείνη την περίοδο ήταν πρωτίστως η Ιταλία, η οποία δεν ήθελε την ανάδυση μιας νέας δυνάμεως στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η Ιταλία έκανε ό,τι μπορούσε για να μας βάλει τριγλοποδιά και εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να την βοηθήσουμε να μας βάλει τριγλοποδιά. Θα πάμε και στην Ιταλία, αλλά πριν να πάμε και θέλω μία λεπτομέρεια, επειδή την έχετε δείξει και στο βιβλίο σας ένα ειδικό κεφάλαιο. Ένα σημείο της ιστορίας αυτής της περίοδου που έχει συζητηθεί πάρα πολύ είναι τι οδήγησε το Βενιζέλο σε αυτές τις μοιραίες εκλογές. Έβλεπε το αδιέξοδο στην Μικρά Ασία και ήθελε να αποδράσει. Ήθελε εκ νέου λαϊκή εντολή για να προχωρήσει το δύσκολο έργο. Είχε κλονιστεί λόγω της δολοφονίας. Το έχετε θίξει και σε ένα ειδικό κεφάλαιο στο βιβλίο σας για τη Μικρασιατική καταστροφή. Και θέλω να μας πείτε τι από όλα όσα έχουν συζητηθεί, δηλαδή στο αν έβλεπε αδιέξοδο στη Μικρά Ασία και ήθελε να αποδράσει, στο αν ήθελε εκ νέου μια λαϊκή εντολή για να συνεχίσει το δύσκολο έργο, γιατί έβλεπε το βαθμό δυσκολίας στη Μικρά Ασία ή είχε κλονιστεί, ας πούμε, από την απόπειρα δολοφονίας. Εσείς τι συμπέρασμα βγάζετε σε αυτό? Όχι. Τίποτα από όλα αυτά. Ο Βενιζέλος είχε τελειώσει ο πόλεμος και ο Βενιζέλος είχε πει ότι μόλις τελειώσει ο πόλεμος θα προχωρήσουμε σε εκλογές. Είναι τόσο απλά. Η Ελλάδα είναι ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Εδώ και πάρα πολλές, από το 1844. Επομένως, δεν μπορούσε ο Βενιζέλος να συνεχίσει μια πορεία χωρίς εκλογές, χωρίς τίποτα. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο Βενιζέλος είχε αναλάβει να κάνει εκλογές μόλις τελείωνε ο πόλεμος. Υπεγράφει συνθήκη των Σευρών, τελείωσε ο πόλεμος. Κατόπιν, βέβαια, όλοι λένε, τουλάχιστον οι ειδικοί, ότι ήταν βέβαιο ότι θα χάσει τις εκλογές από τη στιγμή που είχε τόσο κόσμο. Δεν το ήξερε ότι θα χάσει τις εκλογές. Είχε υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Άμα διαβάσετε τα απομνημονεύματα της Πινελόπης Δέλτα που ήταν μαζί του εκείνες τις ώρες, είναι σαφές ότι ο Βενιζέλος δεν πίστευε ότι θα είχαν τις εκλογές. Μάλιστα. Ένα άλλο σημείο, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, ένα άλλο σημείο που έχει συζητηθεί πάρα πολύ είναι ο λόγος ο οποίος πήγαμε στην Μικρά Ασία, ο οποίος από το ΚΚΕ, από τον Ψιρούκη, ας πούμε, και από διάφορους άλλους ιστορικούς αποδίδεται στα πετρέλαια της Μοσουλής. Προσφάτως και ο ιστορικός κύριος Μελετόπουλος έφερε κάποια στοιχεία και εικάζεται, ας πούμε, ότι μετά τον πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν σκοτωθεί πάνω από 10 εκατομμύρια άνθρωποι, οπότε δεν υπήρχε κοινωνικό έρισμα η Αγγλία να μπει με αιματοχυσία και να διεκδικήσει αυτό που γινόταν, τις πετρεολοπηγές της Μοσούλης εκεί. Οπότε ο χρήσιμος ηλίθιος ήταν οι Έλληνες, οι οποίοι είχαν και κίνητρο να πάνε. Πολεμήσαμε στη Μοσούλη. Όχι, αλλά αυτό το οποίο βγαίνει και μέσα από πηγές είναι το εξής, ότι προσπαθώντας να διαπραγματευτούν το Γκεμάλ για το να αφήσει απ' έξω από το λογαριασμό του τη Μοσούλη, είχαν σαν μέτρο πίεσης το ελληνικό στρατό ότι θα τον ενισχύσουμε, άρα λοιπόν εσύ πρέπει να μείνεις σε αυτό απ' έξω. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Δαμαπολίτη, οι Βρετανοί ήταν πιο πρακτικοί. Το Ιράκ ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Ιράκ θεωρήθηκε ξεχωριστή περιοχή από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ετέθη υπό Βρετανική εντολή. Δηλαδή η Βρετανία ήταν κατά κάποιο τρόπο η προστάτης του Ιράκ. Φρόντισε το 1925 και το Ιράκ πήρε την περιοχή της Μοσούλης. Η περιοχή της Μοσούλης, σύμφωνα με τη συμφωνία του 1918, όταν έγινε η ανακοχή, η Τουρκία θα κρατούσε τις περιοχές που βρίσκονταν στα χέρια των Οθωμανών την ημέρα της ανακοχής. Και τέθη ως ερώτημα αν η Μοσούλη ήταν στα χέρια των Οθωμανών την ημέρα της ανακοχής. Με αυτά και με εκείνα πήγανε κάποια στιγμή, προσέφηκαν στην κοινωνία των εθνών, στην οποία κυριαρχούσαν οι Βρετανοί. Ο γραμματέας του Συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών ήταν Βρετανός, για παράδειγμα. Και οι Βρετανοί από εκεί κρατήσανε τη Μοσούλη χωρίς κανένα πρόβλημα. Η Μοσούλη πέρασε στα χέρια τους. Υπήρχε μια εταιρεία που λεγόταν Turkish Petroleum Company, τουρκική εταιρεία πετρελαίου. Σε αυτή συμμετείχαν με ένα ποσοστό περίπου 30% η Anglo-Persian Oil Company, που είναι σήμερα γνωστή ως BP, η Deutsche Bank και η Ολλανδική εταιρεία που είναι σήμερα γνωστή ως, κόλλησε το μυαλό μου, ως Shell, νομίζω, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, ποια είναι η αντίστοιχη Ολλανδική εταιρεία. Η πρόγονη των μεγάλων εταιρεών των σημερινών, τέλος πάντων. Ακριβώς. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη θέση της Deutsche Bank πήρε η γαλλική εταιρεία Total. Και υπήρχε και ένας Αρμένης εκεί πέρα, ο οποίος είχε το 5%. Και ο οποίος... Όλα αυτά που λέτε στην τουρκική εταιρεία πετρελαίων. Ναι, η οποία είχε το δικαίωμα για τα πετρέλαια της Μοσούλης. Mm-hmm. Αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο. Τα πετρέλαια της Μοσούλης. Ήταν τότε, υπολογίζαν τότε ότι αυτά ανέρχονταν στο περίπου 25% των τότε γνωστών πετρελαίων. Η διαμάχη που υπήρχε μεταξύ τους ήταν τεράστια για το ποιος θα ελέγξει αυτά. Δεν σχετιζόταν με τον πόλεμο στην άλλη μεριά. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δηλαδή, οι Εγγλέζοι θέλουν να κατοχυρώσουν τα ποσοστά τους και τα κατοχυρώσανε. Και μάλιστα τι κάνανε κάποια στιγμή οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί μπόρεσαν και μπήκανε μέσα και πήρανε κάποιες άδειες για να μπορέσουν από την Τουρκία, για να μπορέσουν να πάρουν τα πετρέλαια και κάπου μπερδέστηκε το ζήτημα κτλ. Ο μόνος ο οποίος ήταν σταθερός σε όλη αυτή την ιστορία ήταν ο κύριος 5%, ο καλούς του Γιουλμπεκιάν, ένας Αρμένης, ο οποίος είχε καθοδηγήσει μεγάλες δυνάμεις για τα πετρέλαια της Μοσούλης και κρατούσε αυτό το 5%. Θεωρείται από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου την εποχή. Υπάρχει μια άλλη απόψη που λέει ότι έτσι κι αλλιώς, και θέλω να μου πείτε τη δική σας πάνω σε αυτό, έτσι κι αλλιώς θα είχαν την κατοχή οι μεγάλες δυνάμεις, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή και με την καλή εξέλιξη, ας πούμε, στην ελληνική εκστρατεία στη Μικρά Ασία, πάλι το πάνω χέρι θα το είχαν οι μεγάλες δυνάμεις. Το πιστεύετε αυτό? Αυτός ήταν ο στόχος τους. Άμα δούμε
τι έγινε στη συνδιάσκεψη της Λοζάνης, θα δούμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις ικανοποίησαν σχεδόν όλα τα αιτήματα. Δηλαδή, οι μεγάλες δυνάμεις θέλανε ελεύθερο να συγκλωγία. Την πετύχανε. Αποπληρωμή του Οθωμανικού χρέους, το πετύχανε και μάλιστα βάλανε και περισσότερες χώρες μέσα για να το αποπληρώνουν. Βάλανε και την Ελλάδα και τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, διότι δεν έτρεχε η αποπληρωμή στο 1914 που άρχισε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά ανέτρεχε πριν τους Βαλκανικούς Πολέμους. Οπότε βρέθηκαν να πληρώνουν και αυτές τις χώρες. Πήρανε μία δεκαετή παράταση για όλες τις παραχωρήσεις που είχαν γίνει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία προς προς ξένες εταιρείες για να εκμεταλλευτούν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή το προνομιακό καθεστώς που είχαν, το συνέχισαν για 10 χρόνια. Εκείνο το μόνο το οποίο έχασαν, το οποίο θα ήταν ακραίο να συνεχιζόταν, ήταν το καθεστώς των διομολογήσεων, το οποίο ήταν μειωτικό κατ' ουσίαν για τους Τούρκους και το είχαν καταγγείλει και είχε τελειώσει αρκετό καιρό πιο πριν. Μάλιστα, κάτι τελευταίο τώρα για να κλείσουμε. 200 χρόνια μετά, πιστεύετε ότι το να εξετάζουμε και να επανεξετάζουμε ενδελεχώς τις πληγές του παρελθόντος που έχει υποστεί το εθνικό σώμα, όπως αυτή η τραγωδία, η μικρασιατική καταστροφή. 100 χρόνια, με συγχωρείτε. Έχει νόημα, και αν έχει νόημα, ποιο είναι? Λοιπόν, είχα κάνει μάθημα κάποια στιγμή στην Ισραηλινή Σχολή Εθνικής Αμήνης. Και μου έκανε εντύπωση, πρώτα απ' όλα μου έκανε εντύπωση εκείνοι οι οποίοι συμμετείχαν. Δεν μοιάζαν ακριβώς με αυτό που λέμε τυπική αξιωματική του στρατού. Γιατί? Διότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν έφεδροι, οι οποίοι στο Ισραήλ ανέρχονται σε ανώτερες βαθμίδες. Δηλαδή γίνονται συνταγματάρχες, μπορεί να φτάσουν και ταξιέρχοι, γίνονται έφεδροι. Και οι οποίοι εκπαιδεύονται στα τακτά χρονικά διαστήματα. Το δεύτερο πράγμα που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι συζητούσαν κυρίως για τα λάθη τους. Δεν συζητούσαν να το πάρω στα δικά μας για την ναυμαχία της Αλαμίνας, τι ωραίοι που είμαστε, ή τη μάχη του Μαραθώνα. Συζητούσαν για τις Θερμοπύλες. Δεν συζητούσαν για το τι πήγε καλά. Συζητούσαν για το τι πήγε στραβά. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, καλό είναι να συζητάμε κι εμείς για το τι πηγαίνει στραβά, για να μην ξαναπάει στραβά. Μάλιστα, κύριε Σρίγο, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ιστορική ξανάγηση που μας κάνετε σε αυτή την τόσο δραγμένη περίοδο και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Με χαρά, κύριε Δαμοπολίτη. Γεια σας.